Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πείτε μου λίγο πώς λέγεστε. Λέγομαι Ρούσος Χρήστος. Θα σας πω την ιστορία της Παναγίας όπως με την έχει πει ο παππούς μου. Ξεκινήσανε από τη Μικρά Ασία, από την παλιά Μηχανιώνα και δεν ξέρουν για πού πήγαιναν. Και ο προορισμός τους κατέληξε εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Όταν ξεκινήσαν από την παλιά Μηχανιώνα, η αδερφή του παππού μου τήληξε σε μια κουβέρτα την Παναγία, η οποία υπήρχε εκείνη την εποχή, η Εκκλησία η Παναγία στην παλιά Μηχανιώνα, και ξεκινήσανε για άγνωστη κατεύθυνση. Όταν φτάσανε εδώ στη Μηχανιώνα μπροστά στη θάλασσα, η Παναγία δάκρυσε και λένε εδώ θα κατασκηνώσουμε, και εδώ βγήκανε όλοι. Εδώ που είναι η Μηχανιώνα σήμερα δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Ήταν ένας βάλτος, μόνο χόρτα και τίποτε άλλο. Οπότε βγήκανε και κατασκηνώσανε, άλλος μες στη βάρκα να κινηθεί, άλλος σε αντίσχυνο, ό,τι είχε ο καθένας. Μετά από 2-3 μέρες ξεκινήσανε και την Παναγία κάνανε μια εκκλησία ψεύτικα και βάλανε την Παναγία μέσα. Όταν λέτε ψεύτικα, δηλαδή με φθηνά υλικά. Ό,τι δεν βρήκαν. Δεν υπήρχαν υλικά. Ό,τι μπορούσε να βοηθήσει ο καθένας. Άλλος με κουβέρτες, άλλος με δενεκέδες, άλλος ό,τι μπορούσε να βάλανε την Παναγία μέσα. Η οποία Παναγία μέχρι σήμερα αυτή υπάρχει. Από ό,τι ξέρω, με είπε ο παππούς μου, η εκκλησία η πρώτη, η κανονική, έγινε το 55. Μετά το 74 ξεκίνησαν να κάνουν την καινούργια εκκλησία και ολοκληρώθηκε μετά από αρκετά χρόνια. Όταν χάλασαν την παλιά εκκλησία, την Παναγία τη μετέφεραν στον Άγιο Νικόλαο που βρίσκεται κάτω στη θάλασσα, αρκετά χρόνια. Και μετά όταν ολοκληρώθηκε το υπόγειο της εκκλησίας, της Παναγίας, την πήγαν στο υπόγειο. Και μετά από αρκετά χρόνια πήγε πάνω στην εκκλησία. Εγώ αυτά ξέρω από τον παππού, ο οποίος όταν ήρθε εδώ και κατασκήνωσαν είχε 2 παιδιά, 2 και 4 χρονών. Θέλω να μου πείτε, είπατε προηγουμένως ότι είδατε και ένα θαύμα, έτσι. Α, ναι. Ζήσατε ένα θαύμα, ναι. Όταν ήμουν παπαδάκι, ντυνόμουνα, υπήρχε κάποιος από την παλιά Μηχανιώνα που το λέγανε Παπαβασίλη. Λοιπόν, κάθε μέρα ερχόταν μια γυναίκα με το καροτσάκι, με ένα αναπηρικό καροτσάκι και καθόταν δίπλα στην κολόνα. Όταν ο παπάς παραμονή πήρε την εικόνα για να τη βγάλουν έξω, η γυναίκα σηκώθηκε και έπεσε πάνω στην Παναγία. Ήταν ένα θαύμα μεγάλο. Τότε η Μηχανιώνα είχε βουλιάξει από κόσμο και εγώ δεν ξέρω ποιοι και ποιοι ήρθαν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.